Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κύριε Αυτιά και σε εσάς και στην παρέα σας. Να είστε καλά. Τι σας κλείνει ένας ωραίος κύκλος της διεθνούς εκθέσεως σήμερα. Είδαμε σε 8 μέρες όλη την κυβέρνηση, όλο το κοινοβούλιο. Ήταν εμπειρία για μας. Γραβάτα στο Τσίπρα δώσατε, κύριε Δήμαρχε, γιατί δώσατε στο Μητσοτάκη, τον ρίξατε το Τσίπρα τώρα. Δεν δώσατε γραβάτα. Του δώσα ένα βιβλίο τον κύριο Τσίπρα, δεν ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση. Αλήθεια. Ξέροντας ότι δεν πρόκειται να του φορέσει, του έδωσα κάτι που μπορεί να του είναι χρήσιμο. Ένα βιβλίο. Τι τίτλο έχουμε, είχε... έχουμε θέματα με το μετρό. Τι τίτλο είχε το βιβλίο? Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Λεύκες ή χαμέρωπες». Ξέρετε, χαμέρωπας είναι ο μικρός φοίνικας και έχει ένα συμβολισμό. Η λεύκα είναι το εύκολο δέντρο των δημάρχων, ο φοίνικας είναι το δύσκολο δέντρο, το οποίο όμως είναι και πιο γερό, πιο σταθερό και δεν δημιουργεί προβλήματα. Είχατε σύγκρουση για το μετρό με τον κύριο Τσίπρα? Σεβασμός στα αρχαία, αλλά σεβασμός και στα νέα, έτσι. Σεβασμός στα νέα και σεβασμός και στα λεφτά του ελληνικού λαού και στην ταλαιπωρία των πολιτών. Τι διμήφθη μεταξύ ημών και ημών? Τι του είπατε, γιατί είστε μηχανικός, δεν είστε... Τελειώσατε και δυο πολυτεχνείο, είστε μηχανική και δυο, ο ένας περιβάλλοντος, ο άλλος... Ναι, τι είπατε μεταξύ σας, ελάτε. Κοιτάξτε, όχι μόνο είμαι ένας μηχανικός που έχει δουλέψει σαν μηχανικός, ήμουν και 5 χρόνια περίπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό, οπότε έχω πολύ σαφή άποψη για το θέμα αυτό. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να τον ενημερώσω για το θέμα που έχει δημιουργηθεί κυρίως με διαχείριση των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου. Είχε επιλεγεί μια λύση πριν από κάποια χρόνια. Ο σταθμός αυτός 6 χρόνια είναι παγωμένος, δεν έχει γίνει τίποτα. Και τώρα αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι πάει καλά το μετρό, έπρεπε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για να έχουμε ενσωματωμένο και το σταθμό της Βενιζέλου. Και όταν λέμε σταθμός Βενιζέλου, για εσάς... Ένα λεπτό, το θέλει το μετρό στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας? Το θέλει, δεν το θέλει ο Τσίπρας το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Ο αντίστοιχος σταθμός της πλατείας Συντάγματος. Μάλιστα. Το θέλει και εκείνος, το θέλετε και εσείς, το θέλει όλη η Θεσσαλονίκη. Πού είναι η ιστορία, διότι πέρυσι είχαμε και γένεια σεντονιών, το ξέρετε, έτσι. Να τον έχουμε γρήγορα. Ναι, πέρυσι γενιάσαμε σεντόνια. Να τον έχουμε γρήγορα και να μην... Ακριβώς, να μην έχουμε μουσαμάδες και μακέτες, είναι να έχουμε μετρό το οποίο θα κυκλοφορεί στην πόλη, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν 6 μέσα μαζικής μεταφοράς, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 1/3. Διαφωνήσατε? Ο ένα τρίτο, κύριε Δήμαρχε, που ήταν κάποτε. Διαφωνήσατε με τον κύριο Τσίπρα? Διαφωνήσαμε, ναι? Διαφωνήσαμε, αλλά το θέμα είναι η πόλη να βρει μια λύση και λυπάμαι που δεν ήρθε για να ακούσει και τη δική μου άποψη, την άποψη ενός τεχνικού, την άποψη ενός δημάρχου Θεσσαλονίκης, για να πάμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Κύριε Δήμαρχε, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε, ο πρώην Πρωθυπουργός, τέλος του 20 να λειτουργήσει το μετρό. Εσείς έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και σε χρόνο τετέ ανακοινώνει το 2003. Λυπάμαι πολύ. Πώς ωφελείται η Θεσσαλονίκη, για να ξέρω, τρελαθώ εγώ. Λάθος κάνετε. Τι λάθος κάνετε? Λάθος κάνετε. Δεσμεύτηκε ότι το 20 θα λειτουργήσει. Για να ακούσω τον Δήμαρχο. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος είχε δηλώσει λίγο πριν αποχωρήσει ότι ο σταθμός Βενιζέλου θα παραδοθεί το 2024. Μην παίζουμε τις ημερομηνίες. Εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά. Εγώ θα μιλήσω σαν τεχνικός. Πρέπει να έχουμε σωμάτωση του σταθμού το συντομότερο δυνατό, μέχρι το 2023. Το υπόλοιπο μετρό θα είναι έτοιμο το 2021-2022. Και πρέπει το συντομότερο δυνατό να μπει και ο σταθμός Βενιζέλου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ο αντίστοιχος σταθμός της πλατείας Συντάγματος στο μετρό της Αθήνας. Με αυτή τη λογική το μετρό Αθήνας δεν θα λειτουργούσε, γιατί ακόμα κατασκευάζονται σταθμοί. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας βλέπω που αποφασισμένο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα διαχειριστήκατε στην Αθήνα πολύ πιο γρήγορα, με πολύ μικρότερη οικονομία. Η ανασκαφή των αρχαίων στο μετρό της Αθήνας στήχησε περίπου το 3% του προϋπολογισμού. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει, κύριοι, το 15% του προϋπολογισμού. 135 εκατομμύρια ευρώ έχουν ξοδευτεί για τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Το Μουσείο της Ακρόπολης στήχησε συνολικά 107 εκατομμύρια. Κύριε Δήμαρχε, προχωρήστε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και μετρό, αλλά και ζωή στην πόλη. Κύριε Δήμαρχε, συνδυάστε το όνομά σας με το μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί στοίχιωσε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα ήθελα. Και η Θεσσαλονίκη θέλει μετρό. Τελεία και παύλα. Τέρμα. Τιμή στα αρχαία, αλλά μεγάλη τιμή και στους νέους ανθρώπους που θέλουν να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, να τρέξει η πόλη, να ανοίξουν οι δουλειές, να τελειώνουμε. Στην ανάπτυξη πόλης. Έτσι. Κύριε Αυτιά, είμαι γιος μιας αρχαιολόγου. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει τα αρχαία ή δεν σέβεται τον πολιτισμό της αυτής της πόλης. Ακριβώς. Οι περισσότεροι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιδρούν, ήταν κατά της κατασκευής μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι αλλού το θέμα. Αλλά πιστέψτε μου, όλοι μαζί, όλοι οι φορείς της πόλης, το τεχνικό επιμελητήριο και η κυβέρνηση θα φροντίσουμε ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο μετρό σε αυτήν την τετραετία.
Σας ευχαριστώ και θερμά. Θα παλέψω εγώ προσωπικά. Σας ευχαριστώ θερμά, εδώ κύριε Δημαρχέ. 9 και 16. Πόσο κόσμο έχει σωθεί. Εννοείται σύγχρονη πόλη χωρίς μετρό. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη. Κύριε Δημαρχέ, ερχόμενος την προηγούμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη στο μεγάλο συνέδριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, δεν υπήρξε ένας άνθρωπος, θα μου πει, και ξέρετε τι μου είπαν. Γιώργο, βάλε και εσύ πλάτη να τελειώνει το μετρό. Ξέρετε, σε λίγο το μετρό Θεσσαλονίκης θα γίνει γεωφύρι της Άρτας. Είναι. Να τελειώνουμε με το θέμα του μετρό. Μα ήδη έχουν κλείσει γύρω από το σταθμό της Βενιζέλου, έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα. Ακριβώς. Και ταλαιπωρηθήκαμε. Το θρυλικό ζαχαροπλαστείο Χατζής, θα το θυμάστε, φαντάζομαι, θα έχετε χαρεί και εσείς πολλές φορές εκεί πέρα τρώγοντας. Έκλεισε. Λοιπόν, έκλεισε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε γρήγορα λοιπόν. Πάμε στο.